Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Κυριολεκτικά είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και είναι, λες και είναι άνοιξη. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Σχεδόν δεν έχει καθόλου άνεμο, όπως βλέπουμε εδώ και με το ανεμόμετρο. Δεν έχει σχεδόν καθόλου αέρα. 2,8 χιλιόμετρα την ώρα, τίποτα. 22,5 βαθμοί θερμοκρασία περιβάλλοντος. 22,9. Ένα μποφόρ. Πάρα πολύ καλό, όπως βλέπουμε. Οι ιδανικές συνθήκες για να δοκιμάσουμε την κάμερα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις μεταξύ του Xiaomi Mi Drone 4K και του DJI Phantom 4 Professional. Δεν πάμε με αυτό εδώ πέρα το βίντεο να συγκρίνουμε τα αεροσκάφη, δεν έχει νόημα άλλωστε, διότι είναι εντελώς διαφορετικά, παρότι είναι και τα δύο τετρακόπτερα. Πάμε ουσιαστικά να πάρουμε κάποια πλάνα ώστε να δείξουμε την κάμερα του καθενός με τις default ρυθμίσεις και όσο γίνεται σε παρόμοιες συνθήκες έκθεσης, δηλαδή 4K ανάλυση 30 frames το δευτερόλεπτο, γιατί είναι το μέγιστο που υποστηρίζει η κάμερα του Mi Drone. Θα κλειδώσουμε το EV value στο 0, όπως είναι και στο Mi Drone στις στάνταρ ρυθμίσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή να το αφήσουμε το software της κάμερας του Phantom να ρυθμίζει αυτόματα το EV ανάλογα με τη φωτεινότητα, προκειμένου να μπορέσουμε να δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται με κοινές όσο γίνεται ρυθμίσεις το φακό και γενικότερα το στήσιμο της κάμερας gimbal. Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι μια πολύ απλή πτήση με το κάθε αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω να τραβήξω το ίδιο τοπίο την ίδια χρονική στιγμή και με τα δύο αεροσκάφη για να μπορείτε να συγκρίνετε την κάμερα του ενός με το άλλο. Πάμε να σηκώσουμε τα αεροσκάφη στον αέρα. Όπως βλέπουμε και τα δύο αεροσκάφη είναι στον αέρα. Ας τα φέρουμε στο ίδιο ύψος. Για να υπάρχει μειογένεια, βλέπουμε και το βίντεο το ένα καθώς κοιτάει το άλλο. Στρίβουμε το Mi Drone. Προς τη λαγκάδα. Το αφήνουμε να ισορροπήσει. Και μετακινούμε και το Phantom 4 δίπλα στο Mi Drone, τραβώντας και αυτό το ίδιο πλάνο, τη λαγκάδα δηλαδή, το χωριό. Προσπαθήσω να τα φέρω στο ίδιο ύψος, έχουν κάποιες μικρές διακυμάνσεις, λογικό είναι. Πιστεύω προσκυτάνε στο ίδιο μέρος. Μπορείτε λοιπόν να δείτε εδώ την κάμερα του καθενός πώς συμπεριφέρεται. Παραλαμβάνω, η ανάλυση είναι 4K 30 frames και στα δύο για να μπορούμε να έχουμε κάποιο συγκρίσιμο μέγεθος. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ένα orbit του κάθε αεροσκάφους γύρω από το άλλο, ούτως ώστε να δούμε πώς συμπεριφέρεται το κάθε ένα καθώς κινείται με το πλάι. Ξεκινάω με το Mi Drone, την περιστροφή θα την κάνω με το χέρι, οπότε συγχωρέστε με για τυχόν ατέλειες. Προσπαθώ να κρατάω το αεροσκάφος όσο γίνεται στο πλάνο, αν και ναι, το βλέπω, γιατί μου χτυπάει και ο ήλιος. Το ύψος είναι περίπου το ίδιο και στα δύο, 10 μέτρα δηλαδή από το έδαφος, τόσο αναφέρουν και τα δύο ground station controls.
κάναμε μια πλήρη περιστροφή του mid-drone γύρω από το Phantom, θα κάνουμε τώρα το ίδιο και με το Phantom γύρω από το mid-drone αφού το φέρω μπροστά του. Το πάω λίγο πιο κοντά. Εδώ. Συνεχίζουμε. Μεταξύ τους απόσταση το πολύ να είναι 2 μέτρα. Ναι, γιατί βλέπω ότι ήδη μου χτυπάει μήνυμα το Phantom ότι υπάρχει κοντινό το εμπόδιο, λογικό είναι. Το πιάνουν οι αισθητήρες, ας πάμε λίγο πιο μακριά να μην διαμαρτύρεται. Πάνε να κάνω ένα κοντινό, αλλά ωραία, ας πάμε λοιπόν πάλι τα αεροσκάφη το ένα δίπλα στο άλλο. Στρίβουμε τώρα κοιτώντας προς τα αποδυτήρια το βουνό, δηλαδή όπου εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη έκθεση φωτός. Σηκώνομαι στα 15 μέτρα ύψος, καλά είναι. Κάνουμε το ίδιο και για το mid-drone. Το φέρνουμε λίγο πιο πίσω για να μπορούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να δείξουμε πως συμπεριφέρεται η κάθε κάμερα. Το field of view συγκεκριμένα πως είναι. Λοιπόν, σταθερότατα και τα δύο. Στρέφουμε λίγο προς τα εδώ για να κοιτάμε το βουνό ακριβώς ευθεία. Θα γυρίσουμε λίγο και το Phantom έτσι. Είμαστε παράλληλα στο γήπεδο, αν γίνεται. Σαν απόσταση, δεν ξέρω αν φαίνεται από το έδαφος, είναι περίπου στο ίδιο σημείο και τα δύο. Το πολύ να είναι να φέρω λίγο το mid-drone ελάχιστα πιο πίσω. Εδώ. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι κοιτώντας προς το ίδιο σημείο η κάθε κάμερα συλλαμβάνει διαφορετικά το αντικείμενο. Μπορείτε να δείτε ουσιαστικά πως βλέπει το ένα τετρακόπτερο και το άλλο τα αποδυτήρια από το έδαφος. Βεβαίως να πάμε λίγο πιο πάνω το mid-drone. Εδώ. Όπως και την χρωματική διαβάθμιση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία, όσο ακόμα 68 είναι % η μπαταρία στο mid-drone, πάμε να κάνουμε μία γρήγορη πτήση. Αφήνουμε το Phantom να κάνει hover και τα δύο αεροσκάφη χρησιμοποιούν το τελευταίο διαθέσιμο firmware από τον κάθε κατασκευαστή. Άρα είναι ενημερωμένα όσον αφορά τον κώδικα τόσο της κάμερας όσο και της εφαρμογής αλλά και το firmware του αεροσκάφους. Ωραία, ερχόμαστε εδώ και κάνουμε το ίδιο και για το Phantom. Δεν δίνω full pitch σε κανένα. Το pitch ουσιαστικά και στα δύο είναι. Μου κάνει εντύπωση ότι κατεβαίνει το ύψος του Phantom λίγο. Το
pitch είναι όπως βλέπετε εδώ περίπου στο 1 τρίτο και κάτι της διαδρομής. Το Phantom πετάει, να τονίσω, σε standard mode, όχι σε sport mode. Δεν πάμε να κάνουμε ουσιαστικά εδώ άγωνες. Λοιπόν, ωραία. Ας το φέρουμε λίγο πιο κάτω, προς το κέντρο του γηπέδου. Πίσω. Το αφήνουμε εδώ. Και κάνουμε το ίδιο και στο mid-drone. Όπου θα κάνουμε την εξής δοκιμή τώρα. Τα φέρνω λίγο στο ίδιο ύψος, απλά για να τραβάμε το αντικείμενο που είναι τα αποδυτήρια από το ίδιο περίπου σημείο, όσο γίνεται αυτό. Δεν τα πλησιάζω πάρα πολύ κοντά για να μην συμβεί κανένα ατύχημα. Λοιπόν, ας έρθει λίγο προς τα εδώ, λίγο και προς τα πιο κοντά. Καλά είναι εδώ. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι το εξής. Θα κάνω μία κίνηση ουσιαστικά με ρολ κατά μήκος του γηπέδου, προσπαθώντας να κρατήσω την κάμερα σταθερή κοιτώντας το βουνό. Ο στόχος αυτής της δοκιμής είναι για να δείξουμε πόσο καλά λειτουργεί ο stabilizer του κάθε αεροσκάφους. Υποθέτω ότι εδώ το Phantom 4 με τον μηχανικό σταθεροποιητή που έχει πρέπει να έχει μία διαφορά. Ο στόχος είναι να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, ειδικά στα σημεία που έχουμε αντικείμενα ανοιχτού χρώματος, αν εμφανίζονται τίποτα artifacts. Λοιπόν, για να το κάνω αυτό, φέρνω πιο κάτω το mid-drone σε ύψος 9 μέτρων, καλά είναι, 8,1 μέτρα, ας το πάμε λίγο πιο πάνω, άλλον 10 μέτρα, καλά ήταν. Λοιπόν, εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, και θα αρχίσω να κινούμε, το ίδιο θα κάνω μετά και με το Phantom, θα κινηθώ μία έτσι και μία έτσι, αρχικά αργά και μετά πιο γρήγορα, για να δούμε πώς αντιδρά το gimbal και ο σταθεροποιητής. Πάμε. Εδώ τώρα δίνω full roll, σταματάω, ξεκινάω να δίνω full roll από την αρχή και στο μέσο περίπου θα μειώσω την ταχύτητα ρολ εδώ, για να δούμε αν τυχόν φάνηκαν κάποια artifacts στο βίντεο. Ξαναπάμε άλλη μία, να το φέρουμε στο κέντρο και μετά θα φέρουμε ωραία, 49% η μπαταρία στο mid-drone. Πάμε να δούμε και στο Phantom τι γίνεται. 49% και στο Phantom. Καταπληκτικό αυτό. Μαζί είναι στην κυριολεξία αυτά τα δύο. Λοιπόν, κατεβαίνω λίγο πιο χαμηλά από το mid-drone για να μην το πετύχω. Εδώ για την ακρίβεια θα πάω στα 10 μέτρα, το mid-drone είναι λίγο πιο πάνω, 9,6, και κάνουμε το ίδιο. Δεν πειράζω το γιο καθόλου, μόνο roll, τίποτα άλλο. Σταματάω και ξανά πάλι το ίδιο. Μειώνω εδώ λίγο την ταχύτητα, όπως έκανα πριν, για να δούμε για artifacts. Και σταματάμε. Πάμε να το φέρουμε στη μέση και ολοκληρώνουμε αυτή τη δοκιμή, θα τραβώντας και μία φωτογραφία της λαγκάδας με το κάθε ένα. Πάμε πρώτα με το Phantom. ...45% είναι η μπαταρία. Εδώ σε απόσταση 130 μέτρων, 37 μέτρα ύψος, σταματάω την εγγραφή και παίρνουμε μία φωτογραφία. Σπάρουμε και άλλη μία να είμαστε σίγουροι.
και επιστρέφει πίσω το Phantom στη βάση του. Ωραία, το αφήνουμε εδώ, σταματάμε την εγγραφή και κάνουμε το ίδιο για το mid-drone. Μία πρόστη λαγκάδα και επιστρέφουμε. Μπαταρία είναι στο 40%, ελπίζω να προλάβουμε. ...125-128 μέτρα απόσταση. Στρέβουμε πρόστα εδώ. 37 μέτρα ύψος. 139, το πήγα λίγο πιο πάνω. Στο φέρω πίσω. Στα 125 μέτρα είναι την απόσταση. Ωραία. 124-125. Ωραία. Και 37 μέτρα ύψους. Μπαταρία στο 36%. Ωραία, σταματάμε την εγγραφή, τραβάμε μία φωτογραφία. Ας πάρουμε και άλλη μία να είμαστε σίγουροι. Ωραία, και επιστρέφει πίσω και αυτό. Μπαταρία είναι στο 34% στο mid-drone. Κατεβαίνουμε. Αυτή ήταν η μικρή δοκιμή που κάναμε μεταξύ του Phantom 4 Professional και του Xiaomi Mi Drone 4K, και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά αεροσκάφη. Το καθένα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Παρακαλώ, γραφτείτε στο κανάλι. Καλή συνέχεια και καλές πτήσεις. Γεια σας.